Η κοινωνία μα παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα με ωφέλη πολύ μικρότερα από αυτά που μέχρι τώρα νομίζουμε ότι θα έχουμε. Την αντίθεσή του στην εξόριξη υδρογοναθράκων στην Κρήτη εξέφρασαν κατά τη διάρκεια τη οικολόγοι πράσινοι. Η ιδιαίτερη αναφορά από του ομιλητέ έγινε στου περιβαλλοντικού κινδύνου που κρύβουν οι εξορίξει και στι επιπτώσει στην τοπική κοινωνία. Οι εξορίξει υδρογοναθράκων όχι μόνο δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην οικονομία τη χώρα μα, αλλά αντίθετα θα είναι μια θηλιά στο λαιμό. Τη οικονομική ανεξαρτησία και μπορούμε με δεκάδε παραδείγματα από όλες χώρε του κόσμου να αποδείξουμε ότι καμία χώρα του κόσμου και κυρίως καμία οικο... κοινωνία του κόσμου δεν έχει ωφεληθεί σημαντικότητα από του υδρογονάφρυγε. Ακόμα και το καλύτερο παράδειγμα από την Νορβηγία, σημαντικότητα δεν έχει κάποια ιδιαίτερη ωφέλεια. Και μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα οι εταιρείε που εξορίξανε ήταν μετά τον ψυχρό πόλεμο, είναι κρατικέ εταιρείε. Άρα είναι τελείω διαφορετικό το μοντέλο από αυτό που θα εφαρμόσουμε στην Ελλάδα με τι πετρελαϊκέ πολυεθνικέ. Δεν θα επηρεάσει συνολικά την Κρήτη μόνο άσχημα. Την Κρήτη, η Κρήτη φυσικά κινδυνεύει από ένα ενδεχόμενο ατύχημα. Αλλά εμεί εστιάζουμε στο οικονομικό αποτύπωμα. Στο γεγονό δηλαδή ότι δεν θα αφοληθεί η οικονομία τη Κρήτη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πέρα από τον κίνδυνο που θα υπάρχει φυσικά για ενδεχόμενη περιβολοντική μόλυνση από τις εξορίξεις. Για την περιοχή της Κρήτης ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα όπως και στο Ιόνιο είναι η επιβάρυνση στα, στα θαλάσσια, στη θαλάσσια Πανίδα, στα Κιτόδη, στις Χελώνες διότι αυτές οι σεισμικές έρευνες είναι συνεχιζόμενες. Μιλάμε για ε, σεισμικές δονήσεις κάθε 10 με 15 δευτερόλεπτα, 24 ώρες, 24 ώρες κάθε μέρα για περίοδο μηνών. Με ε, αποδεδειγμένε επιπτώσει, πολλέ φορέ και θανατηφόρε, ε, στα κοιντόδη που είναι και σπάνια εδώ πέρα. Η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, επεσήμανε η κυρία Βροντή, είναι σχετικά με τι εξορίξει σε περιοχέ Νατούρα. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν έχει μόνο από μόνο του φυσικά. Έχει περιβαλλοντική αξία από μόνη τη, αλλά έχει και αξία για το κυρίαρχο προϊόν τη χώρα, το εξαγώγημο προϊόν, που είναι ο τουρισμό. Και εσεί στην Κρήτη, φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνετε πολύ καλά αυτό. Ε, φανταστείτε στι παραλίε τη Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, που είναι υπέροχε παραλίε, να υπάρχουν οι πλατφόρμε εξορρυκτικέ, σαν θέα, και ταυτόχρονα βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο το αισθητικό πρόβλημα, και οι συνεχιζόμενε. Καταλαβαίνουμε ότι η εξόριξη πετρελαίου και φυσικού αερίου σημαίνει και συνεχιζόμενη μετακίνηση, αύξηση τη μετακίνηση. Των ταχυπλών, των, των... των οχημάτων, των θαλάσσιων οχημάτων. Την δικιά του εμπειρία από το κίνημα που έχει αναπτυχθεί στην Ήπειρο ενάντια τη έρευνα και εξορίξη υδρογοναθράκων, μετέφεροντα ο λόγο ρίγα τη Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι για μα που είναι για τη Χέρσο, αλλά υπάρχουν και, όπω σα είπε και η Ζωή Βροντίση, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία είναι για τι θαλάσσιε εξορίξει. Είναι πάρα πολλά από την άποψη ότι η ίδια η εξορίξη, όχι μόνο η έρευνα, γιατί είπαμε αυτά συνταυτίζονται, οι εξορίξει έχουν πάρα πολλά πολλά μεγάλα προβλήματα δηλαδή διότι είναι σε πολύ μεγάλο βάθος μάλλον ε, και κατά τη διάρκεια της έρευνα, αλλά και κυρίως κατά τη διάρκεια της εξόρυξης έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις τα μικροατυχήματα που είναι ρουτίνα. Η εσπερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωβουμηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων.